Ωραία. Να πάμε στην επικαιρότητα, να πάμε στα δικαστήρια και να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί μας περιμένει η Έλλη Κασόλη. Φυσικά για την υπόθεση, βέβαια, φυσικά για την υπόθεση του 19χρονου Άλκη που δεν είναι πια στη ζωή. Και, που έχασε βία στη, τη ζωή του, δολοφονήθηκε. Ακριβώς, βία έφυγε από τη ζωή για τη δολοφονία του άτυχου αυτού παιδιού, που όλες αυτές τις ημέρες συζητάμε. Είναι αυτό του πώς ξεκινάει και ο νέος μήνας, αλλά για μια ακόμα φορά συζητάμε για τέτοια συμβάντα και σοκαριστικά περιστατικά. Στον ανακριτή, λέγαμε σήμερα, στην ανακρίτρια στη Θεσσαλονίκη, οδηγούνται οι 9 εμπλεκόμενοι, φερόμενοι ως... Σωστά, 8 συλληφθέντες χθες προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Όπως βλέπετε τώρα στα πλάνα αυτά, υπάρχει ένταση έξω από το δικαστήριο, καθώς οι 9 τους, λοιπόν, 8 συλληφθέντες χθες, αλλά και ο 23χρονος, λοιπόν, που είναι προφυλακισμένος. Θέλω να σας πω ότι, όπως ήταν αναμενόμενο, θα βρεθούν, βρέθηκαν μάλλον στον ανακριτή και υπήρξε ένταση και προφυλακισμοί, κάτι όπως αν το σκεφτούμε, ήταν αναμενόμενο όταν υπάρχει αναμενόμενο. Και κόσμος εκεί έξω. Και με τον 23χρονο, έτσι, την περασμένη εβδομάδα επίσης υπήρχε ένταση. Λοιπόν, η Έλλη Κασόλη μας περιμένει και να μας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από τώρα. Πορταζέλη. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το δικαστικό Μέγαρο, και όντως λίγο μετά τις 12 έφτασαν εδώ και οι 9 πια συλληφθέντες για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη. Πρώτος έφτασε εδώ ο 23χρονος, θυμίζω ήταν η πρώτη σύλληψη που έγινε περίπου 24 ώρες μετά από τη στιγερή δολοφονία, και αμέσως μετά ακολούθησαν και οι υπόλοιποι 8 που τους συνέλαβε η ελληνική αστυνομία μέσα σε μία ημέρα εχθές Κυριακή. Τώρα, ο 23χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να πει, γιατί θα βρεθεί σήμερα στον ανακριτή, στην ανακρίτρια μάλλον, αναμένεται λοιπόν να υποστηρίξει πως βρισκόταν στο σημείο, δεν συμμετείχε όμως, δεν ήταν αυτός όπου σκότωσε τον Άλκη και δεν συμμετείχε με κάποιον τρόπο σε αυτή τη δολοφονία, πέραν του ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν οδηγός ενός αυτοκινήτου. Δύο αυτοκίνητα βλέπουμε σε αυτό το βίντεο. Είναι οδηγός λοιπόν ενός από τα δύο αυτά αυτοκίνητα. Άρα ούτε στον ξυλοδαρμό. Περιμένουμε να δούμε. Ούτε στον ξυλοδαρμό. Αυτό τουλάχιστον αναμένεται, ναι. Αυτό αναμένεται τουλάχιστον να υποστηρίξει ο ίδιος. Οι υπόλοιποι τώρα, 8 συλληφθέντες, μένει να δούμε αν θα ζητήσουν προθεσμία, κάτι που είναι το πιο πιθανό να συμβεί, ή αν θα προχωρήσει κάπως αλλιώς η διαδικασία. Πάντως, αν θέλετε να σας πω μερικά πράγματα. Ναι, υπάρχουν άλλα δύο άτομα στη δικογραφία, αν δεν κάνω λάθος, που αυτή τη στιγμή τους αναζητάει η αστυνομία, σωστά? Σωστά, μιλάμε για έναν νεαρό 20 ετών με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος μάθαμε πως τις προηγούμενες μέρες κατάφερε να φύγει από τη χώρα και να περάσει τα ελληνοαλβανικά σύνορα και να πάει στην Αλβανία, και γι' αυτό και περιμένουμε να δούμε αν θα εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Και υπάρχει και ακόμη ένας 25 ετών, ο οποίος είναι Έλληνας και αναζητείται εδώ στη χώρα μας. Αυτός είναι και ο μεγαλύτερος σε ηλικία, γιατί μέχρι στιγμής όλοι οι υπόλοιποι συλληφθέντες και οι 9 είναι από 20 μέχρι 23 ετών. Κάποιοι από αυτούς, 6 από αυτούς, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Μάλιστα, κάποιοι χαρακτηρίστηκαν σε σημασμένοι. Και έχει έτσι ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποστηρίξουν τις επόμενες ημέρες, όταν πια θα φτάσουν στην ανακρίτρια. Κάποια ακόμη πράγματα να σας πω για αυτούς τους 8 που κατάφερε η αστυνομία να συλλάβει εχθές. Δύο από αυτούς συνελήφθησαν στο σπίτι τους. Οι υπόλοιποι ήταν σε σπίτια φίλων. Είτε αυτό σημαίνει ότι είχαν πάει εκεί για να κρυφτούν, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Και κατασχέθηκε εχθές, και είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, το δεύτερο αυτοκίνητο που βλέπουμε σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο, το σοκαριστικό βίντεο, το οποίο είναι και το δεύτερο αυτοκίνητο που καταφέρνει η ελληνική αστυνομία να πάρει, γιατί το πρώτο, θυμίζω, το έχει κατασχέσει όταν συνελήφθηκε ο 23χρονος, που ήταν η πρώτη σύλληψη που έγινε. Αυτό το αυτοκίνητο, λοιπόν, το οποίο κατέσχεσαν εχθές, φαίνεται πως είναι ιδιοκτησία του πατέρα ενός εκ των συλληφθέντων. 19 χρονών παιδί. 9 παιδιά πολύ μικρής ηλικίας κατέστρεψαν τη ζωή τους και οδήγησαν στο θάνατο έναν 19χρονο. Μιλάμε, γιατί δεν είναι μόνο ο θανόντας, έτσι, και θερινούν όλη η Ελλάδα ένα παιδί. Και τα άλλα δύο παιδιά που ήταν μαζί του, φίλοι του, που τραυματίστηκαν βαριά. Και συγκλονιστικό, με μία λέξη είναι συγκλονιστικό. Για το τίποτα. Και γενικά το θέμα αυτό της οπαδικής βίας είναι κάτι το οποίο υπάρχει δεκαετίες. Ένα τόσο δυσάρεστο γεγονός γίνεται η αφορμή για να γίνονται και συσκέψεις αυτή τη στιγμή σε ανώτερο επίπεδο. Σε ρωτήσω κάτι τελευταίο στα γρήγορα. Το βίντεο αυτό το οποίο έχουμε δει όλοι, το ανατριχιαστικό βίντεο, προέρχεται από ιδιώτη, έτσι. Το οποίο, αυτό που βλέπουμε τώρα που εσύ δεν έχεις εικόνα, είναι αυτό που τρέχουν γρήγορα να μπουν, σωστά. Είναι αυτό. Είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο, έτσι φαίνεται, ότι έχει φτάσει στα
χέρια μας, ναι, και όταν βγήκε και στη δημοσιότητα από κάποιον ιδιώτη. Mm. Πάντως, εγώ αυτό που θέλω να σας πω και είναι σημαντικό, γιατί η Θεσσαλονίκη καταλαβαίνετε ότι είναι σοκαρισμένη εδώ. Βέβαια. Δεν υπάρχει μέρα που στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Άλκης, η οδός Γαζή που έχει μετανομαστεί άτυπα σε οδός Αλκιβιάδη Καμπανού, δεν έχει υπάρξει μέρα που δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί, πολίτες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι πηγαίνουν για να αφήσουν μια μπλούζα, ένα κασκόλ, ακόμη και από άλλες ομάδες, ένα κερί, ένα λουλούδι και τα πολύ συγκινητικά και συγκλονιστικά μηνύματα αυτά που αφήνουν. Μάλιστα, υπάρχουν κάποια που υπογράφουν μητέρες, που είναι νομίζω ανατριχιαστικό, ναι, το ότι λένε ότι δεν ήσουν δικό μας παιδί, σε θρηνούμε όμως σαν να είσαι δικό μας. Και αυτό που λένε όλοι είναι. Ας είναι αυτή η αφορμή, η τραγική αφορμή, αυτό. Να σταματήσει όλο αυτό ανάμεσα στον κόσμο. Για να ξαναδούν αυτό το θέμα, και αν μου επιτρέπεις, Έλλη, δεν θρυνεί μόνο η Θεσσαλονίκη, θρυνεί όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη, γιατί έχει γίνει γνωστή και είδαμε και το Σαββατοκύριακο ότι υπήρξαν μαρτυρίες από γείτονες. Η φράση την οποία έλεγε ο Άλκης και είναι αυτή που κι αν μας έχει συγκλονίσει όμως. Η φράση, ναι. Μην με χτυπάτε άλλο. Σας παρακαλώ, μην με χτυπάτε άλλο. Έλλη Κασόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθείς το ρεπορτάζ και για ό,τι νεότερο επανερχόμαστε κοντά σου.